Η αντιμετώπιση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων είναι η προτεραιότητα της τροχαίας Ιωαννίνων, σύμφωνα με το διοικητή της, Γιώργο Αζέλη. Όλο αυτό το διάστημα και το τρίμερο της αποκριάς, το στόχαστρο έχουν μπει οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ αλλά και τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο διοικητής της τροχαίας Ιωαννίνων αναφέρθηκε στα πανελλήνια στοιχεία αλλά και στις 41 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους της τροχαίας. Σύμφωνα με τα πανελλήνια στοιχεία, την εβδομάδα 24 Φεβρουαρίου έως και 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 24.849 οχήματα, δίνοντας προτεραιότητα στις παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση υποεινοπνεύματος. Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.266 σχετικές παραβάσεις σε όλη την επικράτεια. Ανάμεσα σε αυτές και 41 βεβαιωμένες παραβάσεις από κλιμάκια αστυνομικών της τροχαίας που διενεργήθηκαν στα Ιωάννινα. Οι έλεγχοι, όπως είπε ο κύριος Αζέλης, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επίπεδου οδικής ασφάλειας. Γίνονται έλεγχοι, ο κόσμος αρχίζει το συνειδητοποιεί και στο τηλέφωνο πλέον θα αρχίσει να μιλάει χωρίς τη χρήση του κινητού αλλά με τη χρήση ασύρματου ακουστικού. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και όσον αφορά τη μέθη και όσον αφορά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Είναι όντως σοβαρές παραβάσεις και είναι αιτία πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Τι εικόνα έχουμε, κυρία Ζέλη, για το τρίμερο, τι αριθμούς έχουμε όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και για το αλκοόλ, αλλά και για άλλες σοβαρές παραβάσεις. Νομίζω αριθμούς δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί ήταν πάρα πολλοί οι έλεγχοι, δηλαδή ξεπέρασαν, από όσο θυμάμαι, για αυτές τις παραβάσεις τα 500 με 700 ελέγχους. Οι παραβάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν βγήκαν με δελτίο τύπου από την αστυνομία και όσον αφορά τη χρήση κινητού και όσον αφορά την μέθη. Ήταν κοντά στα 40 νομίζω. Στο μεταξύ ρωτήθηκε και για τις προτεραιότητες που έθεσε στην πρόσφατη επίσκεψή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προτεραιότητα εξ αρχής του Υπουργείου ήταν η προσβασιμότητα, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα, γιατί η προσβασιμότητα ορίζεται και ως προς τη μάνα που κυκλοφορεί με ένα καροτσάκι, αλλά και ως προς τον οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίος θέλει να περάσει από τη μία μεριά του πεζοδρομίου στην άλλη μεριά, στο άλλο πεζοδρόμιο. Όντως είναι προτεραιότητα για εμάς. Νομίζω το έχουμε αποτυπώσει αρκετές φορές και στις παραβάσεις όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, οι θέσεις των ατόμων με αναπηρία και στις ράμπες των ατόμων με αναπηρία και στα πεζοδρόμια. Έχουν γίνει επιχειρησιακές δράσεις, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν αυτές οι επιχειρησιακές δράσεις για την προσβασιμότητα του πολίτη. Αυτές είναι η παράνομη στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, στις διαβάσεις των πεζών, μηχανάκια επάνω στο πεζοδρόμιο, βασικό πράγμα, το οποίο πρέπει ο κάθε ένας που κυκλοφορεί με μηχανάκι να καταλάβει ότι έχουν γίνει χώροι στάθμευσης για μηχανάκια και εδώ στο κέντρο, αρκετοί χώροι, αλλά και στο παραλίμνιο. Θα πρέπει να μην σταθμεύουμε στους χώρους όπου ορίζονται για άλλες ομάδες, ως επίσης θα πρέπει να σταματάμε στις διαβάσεις πεζών, να μην σταθμεύουμε πάνω στις διαβάσεις πεζών, να μην σταθμεύουμε πάνω στα πεζοδρόμια.